Παιδικά χαμόγελα που έσβησαν. Στιγμές ξεγνιασιάς που δεν θα ξανάρθουν. Οι φωτογραφίες των 20 παιδιών και των 6 δασκάλων που εκτέλεσε εν ψυχρό ο 20χρονος στο σχολείο του Connecticut πλημμύρισαν τις τηλεοπτικές οθόνες και τα πρωτοσέλιδα. Θλίψεις όλο τον κόσμο. Πολλά τα αναπάντητα γιατί. Τραγικές φιγούρες οι γονείς των παιδιών. Ένας πατέρας μέσα στην οδύνη του μίλησε για την απώλεια της κόρης του Έμιλι, 6 ετών. As the deep pain begins to settle into our hearts, we find comfort reflecting on the incredible person that Emily was and how many lives that she was able to touch in her short time here on earth. Emily was bright, creative and very loving. Emily was always willing to try new things. Βρήκε μάλιστα το κουράγιο να συλληπιθεί και την οικογένεια του δράστη και αυτόχειρα. Our hearts and our prayers go out to them. This includes the family of the shooter. I can't imagine how hard this experience must be for you. Μεταξύ των εκπαιδευτικών που έπεσαν νεκροί είναι η 27χρονη δασκάλα Βικτόρια Σότο. Σύμφωνα με τα αμερικανικά κανάλια, πρόλαβε να κρύψει τους μαθητές της, αλλά δεν γλίτωσε η ίδια από τη μανία του δολοφόνου. Οι γονείς ενός 6χρονου μαθητή λένε ότι το παιδί του ζει χάρη στην αυτοθυσία αυτής της δασκάλας. He knows that she's been hurt, but he doesn't know the end result. He knows the kids that he saw getting shot. He doesn't know the outcome. So I think he's reassuring himself in his 6-year-old mind. I know he's processing it, but I think he's reassuring himself. I think he's telling himself that it's going to be okay. Το διαδίκτυο έχει κατακλειστεί από μηνύματα για τον ηρωισμό της δασκάλας. Αυτή είναι η Βικτόρια. Μία ηρωίδα πέθανε σήμερα. Έκρυψε τους μαθητές της στις τουαλέτες και σε ντουλάπες μόλις άκουσε τους πυροβολισμούς. Όταν ο ένοπλος μπήκε στην τάξη της, του είπε ότι τα παιδιά ήταν στο γυμναστήριο. Αυτός την πυροβόλησε, τη σκότωσε και συνέχισε. Έσωσε τις ζωές όλων των μαθητών και των μαθητριών της. Αξίζει να τη θυμόμαστε για το θάρρος της. I'm also a teacher and I can't even imagine going through what she went through. I think her putting herself out there, she's just an angel and she just went straight into heaven. There's no doubt about that. Ως ηρωίδα χαρακτηρίζουν και τη διευθύντρια Don Hogsprung που όρμησε πάνω στο δράστη αλλά δεν κατάφερε να τον σταματήσει. The principal of the school was running toward the shooter in order to protect her students, as was the school psychologist. One of the teachers helped people get out of a window. Incredible things that people did. When the policemen came in to get us, he told us to close our eyes and, like on the picture on the news, do this and just go out. Δύο ημέρες μετά το μακελιό, οι αρχές ανακοίνωσαν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Ο Άνταμ Λάνζα πρώτα γάζωσε τα παιδιά δύο τάξεων ηλικίας 6 και 7 ετών με ένα αυτόματο σαν αυτά που έχουν οι στρατιώτες του Αφγανιστάν. Στη συνέχεια τα πυροβολούσε ένα προς ένα με ενισχυμένες σφαίρες. Στο κορμάκι ενός παιδιού, οι ιατροδικαστές μέτρησαν 11 σφαίρες. This probably is the worst I have seen. Or the worst that I know of any of my colleagues having seen. Τι λύπη του εξέφρασε ο πατέρας του δράστη που είχε χωρίσει από τη μητέρα του πριν από 3 χρόνια και έχει ξαναπαντρευτεί. Καμία λέξη δεν μπορεί να εκφράσει το πώς έχουν ραγίσει οι καρδιές μας. Όπως πολλοί από εσάς, αισθανόμαστε λύπη και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που οδήγησαν στην τραγωδία αυτή. Οι σκέψεις μας είναι κοντά στις οικογένειες των θυμάτων. Θρυνούμε μαζί τους. Στο πένθος έχει βυθιστεί ολόκληρο το Newtown, η πόλη των 20.000 κατοίκων που βρίσκεται 100 χιλιόμετρα από τη Νέα Υόρκη. Στον τόπο της τραγωδίας ο κόσμος αφήνει λουλούδια, ανάβει κεριά. I am scared. Like, I think everyone's scared right now, but it's gonna take a while to get back to my normal routine. Μέσα στη θλίψη τους, πολλοί γονείς φύγουν στην αγκαλιά τα παιδιά τους και σκέφτονται εκείνους που τα έχασαν για πάντα. We know a couple of the families lost kids. Από τη γειτονική πολιτεία του New Jersey, συλληπιτήρια εξέφρασε ο Mick Jagger στη διάρκεια της συναυλίας των Rolling Stones. Just want to say one, just take a minute.
and say to send our love and condolences to all of the people that lost people they loved in the tragedy in Connecticut. Για τα παιδιά που βγήκαν ζωντανά από το σχολείο και τους γονείς τους, τώρα αρχίζει ο αγώνας για να υπουλωθούν τα τραύματα στις ψυχές τους. Owen said it yesterday. He said my school is dead. And I said no, you know the kids are still and everything. He said no, mom, but the school is dead. You know, Mrs. Hochsprung isn't going to be there, and we'll all know when we go to school. So my school for me is dead. And I think in his way, it isn't. It's never going to be the same.